από την ομάδα των εθελοντών μας, ο αριθμός τους αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ας παρουσιάσουμε όμως την δράση της καναπολιωτής, όπου είναι η εξής. Το δέντρο των ερχών, γράμμα του Νέα Βασίλη, face painting από τη Σοφία Σταμάτη, επίσης τα παιδιά του Τρίτη Γυμνάσιο θα μας παρουσιάσουν το θεατρικό όταν ο Αύγουστος, θα απολαύσουμε την πρώτη της εμφάνιση, την παιδική χοροπία από το οποίο της Ιεράς Μητρόπολης, Περίας Ναούς και Καμανίας, θα παίξουμε με το Άρμπι και τέλος θα χορέψουμε με τα κορίτσια της Τάνιας Τόιου. Να πούμε ότι υπάρχει και μαγαζάκι το οποίο έχει πέρα από την οποία τα κορίτσια και το έχει επιμεληθεί η Αλεξάνδρα Μαδί. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε όμως να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τραμούχα Βασίλη για τη διάθεση αναλώσεων του ξεχνισμού και το κουφέ, το βιβλιοπολέο Φάκτο για την γραφική ύλη, την αισθητικό Σοφία Σταμάτη για το face painting, τα παιδιά του Τρίτη Γυμνασίου, το διευθυντή τους Νίκο Κύρη και η κυρία Ολυμπία Τσίτσι για την όμορφη παράθεσή τους, το βίο της Ιεράς Μητρόπολης Περίας Ναούς και Καπανίας, τον κύριο Νίκο Δημήτρη, την κυρία Μαρία Πέτρου και φυσικά τα παιδιά για την εμφάνισή τους, τον Άρκη για την όμορφη συνεργασία, την Τάνια Στόλιου και τα κορίτσια της για τις μαγευτικές χορογραφίες τους, το καφέ Κομπρασερί, την επιχείρηση Εμπόριο Θεάτρου του Παπάρα, το κατάστημα Έντεσμα του κυρίου Γεωργίου Πέτρου, το κρατήριο Άρχου Ιωάννη Κασαπίτη, το Φούρνο Μανεγεπίτη, την επιχείρηση Μαμουτή, την κυρία Ολυμπία Καρχαρίδη για την Παρασκευή Κλεισμάτων, το καφεκοτήριο του κυρίου Καπίτη, το καφεκοτήριο του κυρίου Τέλου, το πορτοπολείο Νίκα Κασαπίτη και Σιάμου Προλέξιο, τον κύριο Καβουλή, τον κύριο Λάζαρε Κούρα για το δημιουργικό της εκκλήσας, την κυρία Αλεξάνδρα Μανουήλ για την κατασκευή και το ποιητή των σπουδιών του διακόσμου του χώρου, τα μέσα επικοινωνίας, Άι Νάουσα, Ναουσέ Κανέα, Φωνή Ναούσα, Σπαγκοσμιακά Νέα, Παρατηρητή, Νέοι Καιροί, Νάουσα Μνούς, για τη συνεργασία και τη διαφήμιση της εκδήλωσης, τον κύριο Φίλιππο Πιτάση για την τεχνική υποστήριξη των Ρίχων, το Τρίτο Νάουσα και τον αντίγραφο του Ιωσούμου Δημήτρη Μάτζιο για τη διάθεση του χώρου. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στους εθελοντές μας που βοήθησαν τόσο για την υλοποίηση της γιορτής, όσο και στην καθημερινή βάση για την έργο του υλοποίηση της ομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Θα περάσετε όμορφα και καλές γιορτές. Δηλαδή, τι ήθελε να σου πει? Να, τα λέγαμε καμιά φορά που βλεπόμασταν στον δρόμο. Έγινε αυτό που ήθελες. Τώρα πια θα με θεωρούν σκληρό έμπορο και δεν θα με ξεγελάει ο καθένας. Μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί μιλάς λες και τα βάζεις μαζί μου? Εγώ μια συμβουλή σου έδωσα. Που την ακολούθησα κατά γράμμα. Και είδω το αποτέλεσμα. Που δεν μου μίλησε η γυναίκα του. Σκασίλα. Έχω το δίκιο με το μέρος μου. Μετάνιωσα. Μετάνιωσες? Ναι, μετάνιωσα. Δεν είναι για μένα οι σκληράδες. Ένας έμπορος δεν μπορεί να είναι μαλακός σαν τον μπαμπάκι που πουλάς. Αλίμονο τότε. Θα έχεις την αυτή στον αέρα σε δυο μέρες. Να τα μέρες. Σε διανάτα. Πες και λες και δεν τα ξέρεις. Αβραάμ, πήγαινε να δεις ποιος είναι τέτοια ώρα. Αβραάμ, λέω. Αβραάμ, δεν ακούς. Πήγαινε αμέσως να ανοίξεις την πόρτα. Πάλι κάποια γειτόνισσα, θα είναι πολύ την κάτι φύλλη. Και δώσε, δώσε μια κρασί, μια ψωμί, μια κρεμμύδια. Η γυναίκα εμπόρου σου λέει. Είναι υποχρεωμένη να μας ανοίγει την πόρτα ό,τι ώρα και αν τις χτυπήσουν. Και τα κρεμμύδια, δανεικά και αγύριστα. Αβράμ, έχεις όρεξη βραδιάτικα να τις φας. Πήγαινε αμέσως να ανοίξει την πόρτα. Θα του τη δώσω την κατσίκα πίσω. Κι ας μου ξεπληρώσει το χρέος του όποτε έχει. Δεν γίνομαι εγώ τελώνει στα 50 μου. Πρόσεξε όμως αυτή σου την κίνηση, να μην την πάρουν ως αδυναμία. Και που δεν μπορείς να κουμαντάρεις τη δουλειά σου από την καλή σου την καρδιά. Μουσική.
εσύ, ξανά την αρχή. Τώρα, γρήγορα!